kiss in the face, and we go, okay? Go kiss. This image, yeah? Yes, remember, okay? And you explain this is a... Το παγωτό είναι έτοιμο όταν ο κύριος όγκος του παγωτού βλέπετε που είναι λίγο μπαίνει τώρα. Μέση. Ναι, μπαίνει στη μέση. Εντάξει. Yeah. Now, it's very important to do this process because we are not using this part of the cylinder. So you block the rotation of the blade and we use more surface, eh? Μπλοκάρισε τώρα το ξυστράκι, γιατί yeah. από εδώ και πάνω δεν έχει παγωτό, έτσι και είναι περιττό να υπάρχει και δίνει μεγαλύτερη κίνηση και ψήξη στο εναπομείνον παγωτό. Ωραία. First, we have to cooling down the spatula, because gelato stay where fine cold. So, now, working inside, first we cooling down this, and we help the machine to scrape on the bottom, okay? Okay. Put things together, okay? Up, curve, benvenuto, up, από τον Οκτώβριο στο Switch Sideropoulos House. Είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να έχουμε φέρει μια καινούργια μηχανή, την F6, η οποία ευχαριστούμε και πάρα πολύ την εταιρεία iSteam 1927 που εξειδικεύεται σε αυτές τις μηχανές. Εγώ και η αδερφή μου αποφασίσαμε, πηγαίνοντας στην Ιταλία και βλέποντας το διαφορετικό παγωτό που βγάζει αυτή η μηχανή, αποφασίσαμε να την φέρουμε πρωτοπόρη στην από τη Δυτική Μακεδονία, νομίζω, για να έχουμε κάτι διαφορετικό που βγάζει μοναδικό παγωτό με διαφορετική υφή και με διαφορετική δομή. Φιλοξενούμε τον Ιταλό, τον κύριο Τζιάκομο, που είναι από τους καλύτερους τζελατερές στον κόσμο. Και ο κύριος Τάκης θα ήθελε να μας πει λίγα λόγια. Τι το διαφορετικό έχει αυτή η μηχανή? Αυτή η μηχανή έχει μία διαφορετική κατασκευή. Σήμερα όλες οι μηχανές είναι οριζόντιες και παράγουν ένα παγωτό κάπως πιο διεγκωμένο από το φυσικό παγωτό. Η μηχανή αυτή είναι κάθετη, κινείται με έναν τρόπο διαφορετικό από τις άλλες μηχανές και αυτό της επιτρέπει να δώσει μία εντελώς διαφορετική γεύση, πάνω απ' όλα, δομή στο παγωτό.